Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Αύριο Τετάρτη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ανακοινώσει το επίσημο χρονοδιάγραμμα των τεστ αντοχής των ελληνικών τραπεζών, ενώ στις 10 Φεβρουαρίου αναμένεται να αναγνωστοποιηθεί στις διοικήσεις τους το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα βασιστούν τα σενάρια που θα εξεταστούν, ιδίως το κακό σενάριο που εμπνέει και τις περισσότερες ανησυχίες στο κλάδο. Για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, τα stress test θα ολοκληρωθούν σε δεύτερο χρόνο και τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν μετά το καλοκαίρι. Ο λόγος που επισπεύτηκε η διαδικασία για τις ελληνικές τράπεζες ήταν η ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος, γεγονός που επιτάσσει τους δανειστές να έχουν καθαρή εικόνα για τις τράπεζες το αργότερο στον Μάιο, προκειμένου να προσαρμοστεί η στρατηγική εξόδου αν χρειαστεί. Στις 6 το απόγευμα σήμερα Τρίτη θα πραγματοποιηθεί η πρώτη φορολοταρία του 2018 που θα μοιράσει και πάλι από 1.000 ευρώ σε 1.000 φορολογούμενους. Η φορολοταρία θα αφορά στις δαπάνες των φορολογούμενων για τον Δεκέμβριο 2017 που έγιναν μέσω της χρήσης πιστωτικών καρτών. Να υπενθυμίσουμε πως τα χρηματικά αυτά επαθλαϊνά κατάσχετα, φορολόγητα, δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκειται σε καμία κράτηση υπέρ του δημοσίου, καθώς και πως ο αριθμός των λαχνών, τους οποίους δικαιούται μηνιαίως κάθε φορολογούμενος, καθορίζεται κλιμακωτά με βάση το άθροισμα των ποσών που αντιστοιχούν στο σύνολο των μηνιαίων συναλλαγών του. Το 1870 ο Σπύρος Μεταξά σε καταλήπτει την οικογενειακή επιχείρηση στη Χαλκίδα, αποφασίζει να εγκατασταθεί στον Πειραιά και να αγοράσει τα μηχανήματα ενός παλιού αποστακτηρίου, ιδρύοντας την κονιακοποίηση από το οποίο Μεταξά. Κάπως έτσι ξεκίνησε η παραγωγή του πολύ γνωστού σε όλους μας ποτού, το οποίο συμπληρώνει φέτος 130 χρόνια στην ελληνική αγορά. Η ιστορική ποτοπία που πλέον ανήκει στον οικογενειακό όμιλο Ρεμί Κουαντρό έχει εισέλθει στην αγορά και της Κίνας, καταγράφοντας μάλιστα διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης στην ελόγω αγορά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, το 12άστερο Μεταξά είναι ιδιαίτερα αγαπητό στην κεντρική Ευρώπη και την Γερμανία, ενώ παράλληλα ενισχύεται και από τη ζήτηση των Ρώσων μέσω των καταστημάτων duty free. Σήμερα το Μεταξά είναι διαθέσιμο σε 70 χώρες παγκοσμίως και αποτελεί ταυτόχρονα ένα από τα πιο αναπτυσσόμενα ποτά μεταξύ των αλκοολούχων. Ποιος να το φανταζόταν. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δείκτη τιμών κυμαίνει 879,84 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,78% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr. We'll be right back.